Έχουμε αυτό το θερμοστάτη, ο οποίος είναι παλιός, λειτουργικός μεν, αλλά δεν είναι καθόλου ακριβίας. Το έχει στο 17 και μπορεί να έχει στο σπίτι 22. Οπότε θα τον ξυλώσουμε και θα βάλουμε αυτόν εδώ. Είναι της Ολύμπια, ελληνικής κατασκευής. Θεωρητικά, από ό,τι λέει μέσα, είναι ο BS812P. Είναι το ανανεωμένο μοντέλο. Βέβαια, εγώ διαφορά δεν βρήκα με τον απλό, τον BS812. Είναι εβδομαδιαίος. Μπορεί να βάζει δηλαδή χρονοπογράμματα για κάθε μέρα της εβδομάδας. Φωτιζόμενη οθόνη. Με ρυθμιζόμενο διαφορικό. Αυτό. Πάμε να το βάλουμε. Βγάζουμε πρώτα το καπάκι και εδώ έχει ένα βιδάκι. Το βγάζουμε με το βιδάκι και τώρα θα πάρουμε το άλλο το καπάκι, την πρόσωψη θα βγάλουμε. Όπως βλέπουμε, έχουμε κλείσει το ρεύμα από το καυστήρα, οπότε δεν έχει ρεύμα και με το δοκιμαστικό να το δοκιμάσεις. Δεν έχει τίποτα. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε να ξεβιδώνουμε. Βέβαια, αν θέλουμε, για να μην ψάχνουμε μετά, κατά τη φάση να τη βρούμε εύκολο είναι, να μην ψάχνουμε τον ουδέτερο και την επιστροφή, μπορούμε να το δούμε κατευθείαν έτσι όπως είναι συνδεμένα με το σχεδιάκι που έχει εδώ, ποιο γιατί, για να μην καθυστερούμε, όχι ότι είναι δύσκολο να τα βρούμε. Φυσικά, τον ουδέτερο εδώ δεν το χρησιμοποιήσουμε στο ψηφιακό, δεν χρειάζεται το ουδέτερο, δουλεύει με μπαταρίες και θέλεις μόνο φάση και επιστροφή. Ο θερμοστάτης έχει βιδωθεί. Βέβαια εδώ πάνω θα χρειαστεί μερεμετάκι. Θα το κάνουμε, δεν είναι κάτι δύσκολο. Πάμε να το συνδέσουμε. Έτοιμος. Εδώ, ωραίο φως έχει. Έτοιμος. Εδώ βέβαια έχει μια μικρή διαφορά, δηλαδή εδώ λέει 21.8, εδώ αυτό λέει 21.5 μες στο σπίτι. Δεν ξέρω τώρα, είναι πολύ μικρή διαφορά. Εδώ ας πούμε πήγε 21.4 τώρα. Δεν ξέρω ποιο είναι πιο σωστό. Θα το παρακολουθήσω. Πάντως αυτός έχει και βαθμονόμηση, μπορείς να αλλάξεις. Και μετά από λίγη ώρα, 21.7 και αυτό, 21.6 αυτό. Πιστεύω ότι σε λίγο θα είναι ακριβώς το ίδιο. Και μετά από αρκετή ώρα θα έλεγα, 21.5 εδώ, 21.5 και εδώ. Τέλεια.